Δεν ήθελα να σκοτώσω κανέναν. Εκείνη την ημέρα φοβήθηκα για τη ζωή μου. Άνοιξα την πόρτα. Μπήκαν μέσα και άρχισαν να φωνάζουν και να βρίζουν. Θα σε σκίσω. Το θύμα ήταν άλλο άνθρωπο, νευριασμένο. Του μιλούσα και δεν με άκουγαν. Το άτιμο, το μαχαίρι ήταν εκεί όταν παλεύαμε. Το βρήκα και το πήρα από το φόβο μου. Χτύπησα μία, δύο φορέ, δεν θυμάμαι πόσε. Από το φόβο μου. Ήθελα να σταματήσει να με χτυπάει και εγώ χτύπαγα για να τους σταματήσω μέχρι τη στιγμή που με άφησε. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Ήμουν φοβισμένος εκείνη τη στιγμή. Φοβήθηκα για τον εαυτό μου. Κανένας δεν έχει έρθει τέτοια ώρα σπίτι μου. Είχα τον πόνο μου. Χώρισα με τη γυναίκα μου. Το σπίτι μου είναι αναλυόμενο. Έχω σόμπα, καναπέ, έχω αυλή που είναι ο σκύλο. Γάβγιζε ο σκύλο. Μπήκαν στο σαλόνι. Με τρόμαξαν τα λόγια του. Έλα. <Τι> να του ξεχάσει, σου είπαμε. Να μην παίρνει τηλέφωνο στο σταυρό αυτό που θα κουβαλάω μια ζωή. Ήμουν σε άμυνα. Μπήκαν σπίτι μου δύο άνθρωποι μεθυσμένοι. Με χτυπούσαν αλίπητα. Έλεγαν, θα σε κάνουμε κομματάκια στα βουνά. Φοβήθηκα. Λυπάμαι, αλλά λυπάμαι περισσότερο για τη ζωή μου. Μετά έφυγα στα βουνά. Πήρα την αδελφή μου τηλέφωνο. Πήγα την βρήκα εκεί που ήταν. Ανησύχησα πιο πολύ για τη μάνα μου. Μπήκε στο νοσοκομείο. Τηλεφώνησα. Αν δεν με βγάζανε με το ζόρι από το σπίτι μου, δεν θα αντιδρούσα. Πέτσι και κόκαλο είμαι. Πήρα το αστυνομικό τμήμα τηλέφωνο. Προσήλθε την επόμενη μέρα. Αποχαιρέτησα τη μάνα μου. Δεν ήθελα με τίποτα να γίνουν έτσι τα πράγματα. Καταργέμαι την ώρα που έγιναν έτσι τα πράγματα. Δεν υπήρχε ιδιαίτερο λόγο να έρθουν σπίτι μου. Η πρώην γυναίκα μου υποπίεση των γονιών τη τα λέει αυτά. Ήμασταν μια χαρά. Δεν είναι αλήθεια αυτά που λέει. Ήμασταν καλά και μετά το συμβάν. Όλα ήταν καλά. Φοβόταν του γονεί τη. Την λέγανε προδότρα. Δεν με άφηνε να δω την κόρη μου. Είμασταν καλά. Ξαφνικά όλα άλλαξαν και δεν με άφηνε να δω το παιδί μου. Δεν απείλησα ποτέ κανέναν. Όλα αυτά είναι ψέματα. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Αν σταματούσε, θα έφευγα αμέσω. Λυπάμαι για το παιδί, τον αδελφό του, τη μάνα του. Δεν ξέρω τι του είπαν και ήρθε τόσο ταραγμένο. Δεν ήθελα να τον σκοτώσω. Αν ήθελα, δεν θα το έκανα στο σπίτι μου και θα το έκανα με άλλο τρόπο. Μέχρι να καταλάβουν, ποιο με φωνάζει, να ντυθώ, άνοιξα την πόρτα, με χτύπησαν στο λαιμό στο κεφάλι, με μπουνιέ. Εμένα με χτύπαγε. Ασταμάτητα με χτυπούσε. Στο πάτωμα το βρήκα το μαχαίρι. Ο χώρο είναι κλειστό με τούβλα. Δεν έχει πόρτα και παράθυρα. Εκεί στο σαλόνι ήταν το μαχαίρι. Μετά το πέταξα. Δεν θυμάμαι πού. Δεν θυμάμαι πόσε φορέ τον χτύπησα. Συνέχιζα και βάραγα μέχρι να σταματήσει να με βαράει. Ο μάρτυρα ήταν δίπλα και σταμάτησε να χτυπάει όταν χτύπησα πολλέ φορέ με το μαχαίρι. Εγώ έπεσα κάτω. Από κάτω τον χτύπησα. Όχι μόνο από κάτω. Μετά σηκώθηκα, συνέχισε να με χτυπάει. Έγινε σοβαρή πάλι. Έφυγα, έτρεξα προ τα βουνά. Δίπλα στο λιόμενο μένουν οικογένειε. Ήταν τέτοια ώρα που δεν βγήκε κανένα. Τελευταία προσπάθεια αποτοξίνωση έκανα τρει εβδομάδε πριν από το συμβάν. Καθάρισα, αλλά και πάλι με τη στεναχώρια τα προβλήματα.